Το νερό νεράκι, λένε οι κάτοικοι της Νάουσας. Παρουσιάζεται θολότητα κάθε φορά που βρέχει, με αποτέλεσμα να καταφεύγουν στα εμφιαλωμένα. Παράλληλα, το αποχετευτικό δίκτυο, αν και έχει κατασκευαστεί με καινούργια υλικά, εντούτοις δεν είναι συνδεδεμένα όλα τα νοικοκυριά, με συνέπεια να δημιουργούνται προβλήματα. Είχαμε συνεχώς κόκκινο νερό σε κάθε βροχή. Ο προηγούμενος δήμαρχος βρήκε μια μικρή δεξαμενή, έκανε μια μεγάλη αυτός δεξαμενή. Η επάρκεια και πάλι όμως, ναι, μείωσε το πρόβλημα πάρα πολύ, σχεδόν το μηδένισε, αλλά όχι το μηδένισε. Και επομένως πρέπει να γίνει επέκταση με νέα προσθήκη δεξαμενής για να θεραπευτεί και αυτό το πρόβλημα. Όταν είναι σγκουριασμένα όλα τα παλιά, παράδειγμα, και σκάζουν και κάνουν και... Αλλά από εκεί και πέρα, κάτι που έχει γίνει το 1995 και συνδέεται τώρα, είναι καινούργιο? Όχι, έχει παλιώσει. Ναι. Άρα πρέπει να σπάσουμε αυτά που έγιναν καινούργια για να συνδέσουμε το υποτιθέμενο καινούργιο, έτσι δεν είναι? Για να το λέμε καινούργιο. Προφανώς θα υπάρχουν προβλήματα μετά, δεν θα υπάρχουν προβλήματα. Λογικό είναι. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το δίκτυο, αυτό είναι το καινούργιο δίκτυο που λέμε εδώ στην Άουσα, το οποίο δεν δόθηκε σε χρήση ποτέ. Έγινε προσπάθεια πριν ένα χρόνο, αν δεν κάνω λάθος, από την προηγούμενη δημοτική αρχή σιγά σιγά να μπαίνει σε χρήση. Τώρα συγκεκριμένα που μιλάμε γίνονται κάποιες συνδέσεις στο κέντρο της πόλης. Και εγώ προσωπικά είχα πρόβλημα στο σπίτι μου, γιατί ήμουν συνδεδεμένος μόνο με το καινούργιο δίκτυο, το οποίο έπαιρνε νερό από συνδέσεις bypass, δηλαδή σε σπίτια που δεν κατοικούνταν. Υπήρχε σύνδεση από το παλιό στο νέο δίκτυο και έτσι είχε μια υποτυπώδη πίεση. Στην οδό Καμπίτης, όπως και σε κάποιες ακόμα οδούς της πόλης, το δίκτυο αλλάζει μετά από πολλά χρόνια. Σιγά σιγά μπαίνει σε λειτουργία το δίκτυο, ναι. Και το νερό οπωσδήποτε ήταν θολό όλο τον καιρό όταν βρέχει. Πιστεύουμε τώρα να καλυτερεύσει. Είναι απαρχαιωμένο το δίκτυο. Έχει αλλάξει όμως το δίκτυο εδώ και πολλά χρόνια, αλλά δεν έχει κατασκευαστεί, μάλλον δεν έχει λειτουργήσει. Για ποιο λόγο? Το γνωρίζω και εγώ αυτό, αλλά δεν μπορώ να ξέρω το γιατί δεν λειτουργούν. Πρέπει να υπάρχουν υπεύθυνοι. Πόσα χρόνια έχει που άλλαξε? Πρέπει να έχει πολλά χρόνια. Και πάνω από 10-15 χρόνια πρέπει να έχει. Γιατί δεν λειτουργεί, δεν ξέρω. Και μάλιστα από ό,τι ξέρω μπορεί να δώσει και παραγωγή, να πουληθεί και νερό και δεν λειτουργεί. Είναι από τα περίεργα που συμβαίνουν, όχι μόνο εδώ, σε όλη την Ελλάδα. Οι κάτοικοι της Νάουσας ζητούν από τη νέα δημοτική αρχή να μεριμνήσει ώστε να συνδεθεί όλη η πόλη με το νέο δίκτυο και να απολαμβάνει καθαρό πόσιμο νερό. Γίνεται μια προσπάθεια τώρα να διαχειριστούμε καλύτερα το νερό, να κουμπώσουν, μάλιστα το ξεκίνησε η προηγούμενη δημοτική αρχή, θα το συνεχίσουμε και εμείς, να κουμπώσουν όλο και πιο πολλά κτίρια στο νέο δίκτυο. Ναι. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να γίνει και το υπόλοιπο. Θα τελειώσει επί ημερών σας αυτό? Θεωρώ πως ναι. Θεωρώ ότι θα έχουμε την τύχη να βρούμε κάποιο καλό χρηματοδοτικό εργαλείο. Ένα έργο όταν δεν το χρησιμοποιούμε καταστρέφεται. Το ξέρετε καλύτερα εσείς. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή το νέο δίκτυο, το λέμε νέο, αλλά πρέπει να δούμε πώς λειτουργεί. Και μάλιστα σε ένα τεστ που κάναμε, προσπαθήσαμε να δώσουμε νερό στο νέο δίκτυο, δεν λειτουργήσε. Άρα έχουμε και τεχνικά ζητήματα, αφού μετά από 20 χρόνια ακόμα είναι ανένεργο. Παρ' όλα αυτά θα λυθούν τα τεχνικά προβλήματα, πρέπει να προχωρήσει. Είναι το μεγάλο έργο που αν είστε βέβαιος για την ασφάλεια των χρηστών του δικτύου με το συγκεκριμένο δίκτυο όπως είναι, σε αυτή την περίεργη μίξη όπως την περιγράφεται, με το νερό, θολό ή μη, έτσι όπως περνάει από το δίκτυο. Είστε βέβαιος ότι είναι εντάξει? Αν ρωτάτε αν έχω κάνει μετρήσεις, η ΔΕΙΑΝ, που είναι η επιχείρηση, ναι, που είναι πάει τέτοιο, κάνει μετρήσεις και σύμφωνα με τους μηχανικούς είναι ασφαλές. Αλλά επειδή σας λέω, είμαι μηχανικός, μπορώ και εγώ να κάνω μετρήσεις, ναι, δεν έχω κάνει εγώ ίδιος μετρήσεις. Ίσως είναι μια καλή ιδέα να κάνουμε μερικές μετρήσεις, ειδικά όταν βρέχει, να πάρουμε τη θολότητα, τη χειρότερη, αν θέλετε, περίπτωση και να δούμε πραγματικά τι υπάρχει.